σε ένα δέντρο και ξαπλώθηκε στο γρασίδι να ξελαχανιάσει.
Έξαφνα ακούστηκε τρελό πηλαλί το αλόγου. Ο κουλός ανασηκώθηκε, μα ώσπου να καταλάβει τι ήταν, ένα άλογο με τον καβαλάρι του όρμησε από μέσα από τα δέντρα και γκρεμίστηκε μπροστά του. Σε μια στιγμή ο καβαλάρης ξεμπερδεύτηκε από τις παλτίτρες και σηκώθηκε. Ο κουλός με ένα πήδημα έτρεξε στο δέντρο και έκοψε το σκοινί. Γρήγορα, φώναξε, πήδα μέσα. Πήδηξε και αυτό στη βάρκα μαζί με τον πολύδωρο και τράβηξε το σκοινί. Το ρεύμα παρέσυρε τις φελούκες που σε μια στιγμή βρέθηκαν στη μέση του ποταμού, κατεβαίνοντας με μεγάλη γρηγοράδα. Την ίδια ώρα, σύννεφο σαΐτες πέταξαν από το δάσος και σκορπίστηκαν γύρω τους, πιτσιλώντας τους δύο άντρες με τα νερά που σήκωσαν. Και η Οδ γέμισε στρατιώτες. Ο κουλός τους χαιρέτησε με βαθιά υπόκληση. «Όσο θέλετε τραβάτε τώρα», φώναξε. Το Όντι, το ποτάμι που ήταν πολύ γρήγορο και κάμπος ο φαρδής εκείνο το μέρος, τους έσερνε όλο και μακρύτερα από την εχθρική όχθη. Ο κουλός είχε μαζέψει το σκοινί του και ήσυχα το συγχύρισε. «Τα κατάφερες?» ρώτησε. «Ναι», αποκρίθηκε ο πολύδωρος. «Έσκασες όμως το άλογο σου». «Ήταν δικό τους, τους το άρπαξε. Το δικό μου έσκασε στο δρόμο. Μα πες μου εσύ, πώς κατάλαβες πως θα έφτανα τόσο γρήγορα και βρέθηκες εκεί στην ώρα?» «Ήσουν βιαστικός. Ήξερα πως αν βρεις άλογο θα το πάρεις. Λογάριασα πως τα τέσσερα θα αργούσουν. Και έκανες καλά. Αν δεν είχες βρεθεί εκεί σαν από θαύμα, δεν θα ξανά βλέπα τα φωτεινά μάτια του Βασιλόπουλου, που για λόγου του θα γινόμουν κομμάτια». Ο ναύτης, αφού κουνούριασε το σκοινί στην πλώρη, κάθεσε κοντά στον υπασπιστή. «Μην παινιέσαι», είπε ήσυχα. «Δεν τα ξαναείδες ακόμα?» Ο πολύδωρος ανατρίχιασε. «Τι εννοείς?» ρώτησε. Με το κεφάλι έγνεψε ο κουλός κατά τη στεριά. «Μας ακολουθούν οι μουσαφιρέοι», είπε. «Ναι, τους βλέπω, μα είναι πολύ μακριά. Το ποτάμι είναι φαρδί και δεν θα μας φτάσουν τα βέλη τους». «Παρακάτω θα μας φτάσουν». «Στενεύει δηλαδή το ποτάμι?» «Ναι». Ο υπασπιστής έμεινε συλλογισμένος λίγη ώρα. «Δεν γίνεται τίποτα?» ρώτησε. «Ναι, θα πάρω το κοντάρι μου σαν έλθει η ώρα. Τώρα είναι περιττό. Το ποτάμι μας σέρνει γρηγορότερα. Ό,τι και να γίνει, πρέπει να φτάσω», είπε ο υπασπιστής. Και ρώτησε. «Τα ξέρεις καλά τότε τα μέρη?» «Ναι». «Λες να περάσω με το στενό?» «Δεν πιστεύω». «Μόνο χέρι», είπε ο υπασπιστής. «Ένας από μας πρέπει να περάσει». Και δείχνοντας τη φαρδιά πέτσινη ζώνη που φορούσε, πρόσθεσε. «Πρέπει αυτή να πάει στα χέρια του Βασιλόπουλου». Ο κουλός χαμογέλασε. «Λοιπόν, ακούμπα την κάλλιο στην καμαρά μου», είπε. «Το σπίτι μου θα φτάσει πάντα. Εσύ κι εγώ όμως, ίσως δεν φτάσουμε. Μα αν είναι τόσο ο κίνδυνος, γιατί να μην ξεπαρκάρω
Έξαφνα, ο κουλός σηκώθηκε με έναν πικ. Κερπάζοντας το κοντάρι του, το έπηξε με ορμή στο πάτο. Η τρομάρα και η αντάρα γύρισαν απότομα και βγήκαν από τη μέση του ποταμού προς τα αριστερά. «Τι τρέχει?» ρώτησε ο Πολύδωρος. Μα δεν πρόφτασε ο κουλός να αποκριθεί και 5-6 σαΐτες πήχθηκαν στις φελούκες και συνάμα ξεπρόβαλαν από μέσα από τα δέντρα δεξιά αρματωμένη καβαλαρία. «Τώρα θα αρχίσει το πανηγύρι», είπε ο κουλός. Το ρεύμα ήταν δυνατό στο στενό αυτό μέρος και ο ναύτης με δυσκολία οδηγούσε τις φελούκες του. Δεν μπορούσε και να πλησιάσει πολύ την αμυστερή ακροποταμιά, γιατί στα πόδια του όρθιου βουνού οι μαύροι βράχοι που εδώ και εκεί ξεμύτησαν από τα νερά φοβέριζαν κάθε στιγμή τα σαπιοσάνιδα της τρομάρας και της αντάρας. «Είμαστε ακόμα μακριά?» ρώτησε ο υπασπιστής. «Όχι», αποκρίθηκε ο κουλός. «Αν καταφέρουμε να βγούμε από το στενό, σωθήκαμε». Και σκύβοντας γοργά, ξέφυγε μια σαΐτα που πέρασε πλάγι του και πήχθηκε παρακάτω στον ώμο του Πολύδωρου. Τραβώντας το κοντάρι, ο κουλός όρμησε στον υπασπιστή. «Λαβώθηκες», ξεφώνησε. «Δεν είναι τίποτα, μια τσουγκρανιά μόνο», αποκρίθηκε ο Πολύδωρος. «Σπρώξε το κοντάρι σου για το Θεό, μας ξαναφέρνει το ρεύμα στη μέση». Ο κουλός έτρεξε στην πλώρη και ξανάφιξε το κοντάρι στο πάτο του ποταμού. Μα έξαφνα κλονίστηκε στα πόδια του, έκανε ένα βήμα μπροστά, έγειρε μόνο κόμματος και έπεσε στο νερό. «Μόνο χέρι», φώναξε με αγωνία ο Πολύδωρος. «Παρών», αποκρίθηκε η πνιγμένη φωνή του κουλού. Μια στιγμή ακόμα το αιματωμένο του πρόσωπο φάνηκε στην επιφάνεια του νερού. Το χέρι του απλώθηκε για βοήθεια, ίσως για τελευταίο αποχαιρετισμό, και το ποτάμι τον σκέπασε με το ασημένιο του σάπανο. Σαν χαλάζι έπεφταν τα βέλη γύρω στις φελούκες που τις πήρε πάλι το ρεύμα στη μέση του ποταμού. Ο Πολύδωρος είχε αρπάξει το κοντάρι και με ορμή το έδειξε στο πάτο. Την ίδια στιγμή μια σαΐτα του τρύπησε το φρύδι και τον έριξε στα γόνατα. Σκούπισε βιαστικά το αίμα που τον τύφλωνε και έκανε να σηκωθεί, μα άλλο βέλος τον πήρε στο στήθος και το κοντάρι ξέφυγε από τα χέρια του και το πήρε το ποτάμι. Οι καβαλάριδες, βλέποντας πεσμένο το πληγωμένο παλικάρι, πέταξαν θριαμβευτικές φωνές και βάζοντας τον στο σημάδι παράβγαιναν ποιος να του πήξει περισσότερα μέλη στο κορμί. Ένα τον βρήκε στο λαιμό, άλλο έκοψε το λουρί της ζώνης του και χύθηκαν μερικά φλουριά. Ανασηκώθηκε με κόπο και ξανάδεσε το λουρί, μα άλλο βέλος τρύπησε το πλευρό του και σωριάστηκε στη φελούκα. «Μανούλα μου», μουρμούρισε. Του φάνηκε πως ο ήλιος έσβησε και μαύρη νύχτα απλώθηκε παντού. Το ρεύμα έπαιρνε όλο ένα την τρομάρα και την αντάρα, βγάζοντας τις πέρα από το στενό. Στο ανοιχτό ποτάμι, όπου κατέβαιναν αργά-αργά στα ήσυχα νερά, από κάτω από τα παραπόταμα δέντρα, όπου δούλευε με πυρετική βία, ο πρωτομάστορης της διέκρινε από μακριά. Παραξενεύτηκε που δεν είδε τον κουλό να σπρώχνει το κοντάρι του ή ξαπλωμένο στην πλώρη όπως το συνήθιζε, και τον φώναξε. «Ε, πατριώτη,
σε ένα κορμί ξαπλωμένο, αλλά δεν αναγνώρισε τον ναύτη. «Πατριώτη, μονοχέρι», φώναξε πάλι, μα δεν ακούστηκε απόκριση. Ο πρωτομάστορης δεν έχασε καιρό. Με τη βοήθεια των παραγιών του έριξε στο νερό την πλωτή που έβγαινε και πήδηξε απάνω. «Λαργάρετε, παιδιά, το σκοινί, ώσπου να φτάσω στη μέση του ποταμού», φώναξε. Απαντίκρι, όπου οι εχθροί ήταν τώρα στρατοπεδευμένοι, μερικοί στρατιώτες του έριξαν σαΐτες και του φώναξαν βρίσχες. «Ζήτω ο στόλος του αστόχαστου πρώτου», φώναξε ένας, και όλοι οι άλλοι ξεκαρδίστηκαν στα γέλια. Χωρίς να ταραχθεί ο πρωτομάστορης, άφησε τις φελούκες να σημώσουν, ώσπου χτύπησαν την πλωτή και σταμάτησαν μια στιγμή. Άρπαξε τότε το σκοινί που ήταν κουβουριασμένο στην πλώρη και έκανε νόημα να τον τραβήξουν στην όχθη. Για να φτάσετε στη δόξα.
σας απόψε ζητώ την ίδια θυσία. Είτε στο θάνατο σας πάγω, είτε στη νίκη. Πατριώτες, χαιρετήστε τον πρωτομάρτυρα. Και σιωπηλά όλοι γύρω γονάτισαν. Έθαψαν το παλικάρι εκεί που ξεψύχησε. Στο λάκκο μέσα, όπου τον ξάπλωσε το βασιλόπουλο, με χέρια σταυρωμένα κοιμούνταν ο πολύδωρος, το στερνό του ύπνο. Μικρό χαμόγελο είχε παγώσει στα χείλια του. Τα μάτια του είχαν σβήσει, χωρίς να ανταμώσουν του αφέντη τη φωτεινή ματιά, που είχε ξυπνήσει στη ψυχή του τόση ομορφιά και δύναμη. Και από μέτριο άνθρωπο τον έκανε ήρωα. Με βαριά καρδιά έπιασε πάλι ο καθένας τη δουλειά του, γιατί η ώρα περνούσε και ο εχθρός είχε σηκώσει. «Πρωτομάστορη», είπε το βασιλόπουλο, «έχω ένα σχέδιο για απόψε, μα για να το πετύχω πρέπει εσύ να με βοηθήσεις». «Διέταξε, αφέντη», αποκρίθηκε ο πρωτομάστορης, «ό,τι θέλεις θα το κάνω. Ξέρω πως πούλησες το σπίτι σου και ό,τι είχες για να πληρώσεις τεχνίτες και να μου φτιάσεις στόλο. Έκανα μονάχα το καθήκον», είπε απλά ο πρωτομάστορης. Το βασιλόπουλο του άπλωσε το χέρι. «Σε ευχαριστώ στο όνομα της πατρίδας», είπε συγκινημένος. «Μα τώρα σου ζητώ να παρατήσεις τα καράβια σου. Έχω ανάγκη από κάτι πιο βιαστικό». «Τα παράτησα, αφέντη. Πες τι θέλεις. Με το στρατό που έχω δεν μπορώ να καταπιαστώ τακτικό πόλεμο. Λοιπόν, συλλογίστηκα να πέσω απόψε με τους στρατιώτες μου στο εχθρικό στρατόπεδο και να τους διώξω. Μα πρέπει γι' αυτό να περάσουμε το ποτάμι». «Και δεν έχεις καράβια, αφέντη, αυτό θες να πεις?» «Σκέφτηκα πως πρέπει να μου φτιάξεις μια πρόχειρη γέφυρα», άργησε το βασιλόπουλο. Άλλο ο πρωτομάστορης τον διέκοψε. «Την έχω μισοέτοιμη», είπε. Το βασιλόπουλο απόρρισε. «Ποιος σου είπε να την κάνεις?» ρώτησε. «Ο κουλός», αποκρίθηκε ο πρωτομάστορης και διηγήθηκε στο βασιλόπουλο τα λόγια που είχε ανταλλάξει με τον ναύτη. «Σου έφτιασα λοιπόν πολλές πλωτές», εξακολούθησε. «Την ώρα που διατάξεις, σιωπηλά και ήσυχα, θα δέσουμε τις πλωτές τη μια με την άλλη και ο στρατός ολόκληρος θα περάσει». «Πού είναι ο ναύτης?» ρώτησε ενθουσιασμένο το βασιλόπουλο. «Θέλω αμέσως να του μιλήσω». «Δεν ξέρω», αποκρίθηκε ο πρωτομάστορης. «Από την ώρα που ανέβηκε το ποτάμι, δεν τον είδα πια. Το πληγωμένο παλικάρι βρέθηκε μέσα στις πελούκες του, μα ο ναύτης δεν γύρισε». «Δεν σου είπε που πήγαινε, σαν το ρώτησες?» «Όχι», είπε μόνο «μυστική υπηρεσία του κράτους». «Δεν κατάλαβα τι εννοούσε». «Και ο πολύδωρος δεν σου είπε τίποτα?» «Δεν πρόφτασε», αποκρίθηκε ο πρωτομάστορης. «Ήταν ανέστητος αν το κατέβασα στη στεριά και φωτιγμένος στο αίμα. Δοκίμασα να τον συνεφέρω, μα δεν άνοιξε τα μάτια του. Μουρμούρισε μόνο το όνομά σου δύο φορές και ξεψύχησε». Με την ξανάστροφη του χεριού του το βασιλόπουλο σκούπισε δύο κόμπους που δόλωναν τα μάτια του. «Σα γυρίσει ο κουλός απόψε, θέλω να τον δω», είπε. Μα το βράδυ ο κουλός δεν γύρισε. Είχε νυχτώσει καλά, όλα ήταν έτοιμα. Το βασιλόπουλο είχε κατατάξει τους στρατιώτες του αφού τους μοίραζε τα όπλα, καθώς και όλα τα δρεπάνια, τις τσάπες και όσα άλλα εργαλεία του είχαν φέρει οι χωρικοί. Με χαμηλή φωνή έδινε τις τελευταίες του οδηγίες, ενώ στο ποτάμι ο πρωτομάστορης με τους παραγιούς του σιωπή.
Αυτός πάτησε τη γέφυρα και πέρασε στο αντικρινό μέρος. Το εχθρικό στρατόπεδο κοιμόταν ησυχότατο. Ο θείος βασιλιάς είχε φτάσει ως το ποτάμι χωρίς να απαντήσει στρατιώτη. Μπροστά του οι κάτοικοι έφευγαν κοπάδια τρομαγμένα και παρατούσαν τα χωριά τους που τα έκαιγαν οι εχθροί, αφού πρώτα κατάκλυβαν από τα σπίτια ό,τι μπορούσαν να σηκώσουν. Κανένα λόγο για να ανησυχήσει δεν μπορούσε να έχει ο θείος βασιλιάς, ούτε οι στρατιώτες του. Και κουρασμένοι από το δρόμο που είχαν κάνει εκείνη τη μέρα, κοιμούνταν βαριά, χωρίς καν να σκεφτούν να βάλουν φρουρούς. Το βασιλόπουλο κατάλαβε αμέσως πόσο μπορούσε να ωφεληθεί από αυτήν την αμέλεια. Σιωπηλά, πνιγόντας τον κρότο των βημάτων τους, οι μυρολάτρες περίζωσαν το στρατόπεδο και βαστώντας την αναπνοή τους, περίμεναν το σύνθημα. Έξαφνα, έλαμψε μια φωτιά κοντά στο ποτάμι. Στο σημείο αυτό, πρώτο το βασιλόπουλο ξεσπάθωσε και ρίχθηκε κατά πάνω στους εχθρούς. Και από όλες τις μεριές μαζί, αλλάζοντας, τον ακολούθησαν οι στρατιώτες. Οι εχθροί ξύπνησαν τρομαγμένοι από τις φωνές. Στην αρχή δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι έτρεχε και οι στρατιώτες του βασιλόπουλου πρόφτασαν και έσφαξαν καμπόσους πριν σκεφτούν αυτοί να διαβεντευθούν. Δεν άργησαν όμως να αντιληφθούν πως κάποιος άγνωστος εχθρός τους χτυπούσε και έτρεξαν στα όπλα. Μα δεν ήταν εύκολο να τα βρουν στο σκοτάδι της αφέγγαρης νύχτας και στο μεταξύ οι στρατιώτες του βασιλόπουλου με τα μακριά τους δρεπάνια θέριζαν τους άντρες που έπεφταν σαν στάχοι. Πανικός έπιασε τους εχθρούς και θέλησαν να τρέξουν κατά τον κάμπο με την ελπίδα να σωθούν. Μα το βασιλόπουλο φύλαγε και με μερικούς διαλεκτούς στρατιώτες έπεσε κατά πάνω τους και σκότωσε τόσους πολλούς που το αίμα έτρεχε ποτάμι. «Εμπρός, εμπρός», φώνασε το βασιλόπουλο. «Εμπρός, το βασιλιά τους να πιάσουμε». Και με το σπαθί στο χέρι έτρεξε στη σκηνή του θείου βασιλιά. Μα ο άρχοντας ήταν παλικαράς, τόσο εύκολα δεν παραδίνονταν. Με τις πρώτες φωνές ξύπνησε, αρπάξε ευθύς τα όπλα του και θέλησε να συμμαζέψει τους στρατιώτες του. Ο κυρλαγόκαρδος όμως, από την τρεμούλα που τον έπιασε, δεν μπορούσε πια να σταθεί στα πόδια του και κάθεσε γάμο. «Πιάσε το σπαθί σου, δελέ», του φώναξε άγρια ο σύμμαχός του. «Δεν είναι ώρα τώρα για γυναικείες λιγοθυμιές. Πάρε τα αρματά σου και ακολούθαμε. Εσύ με πήρες το λαιμό σου και με παρέστηρες να κάνω τούτο το πόλεμο. Έβγα τώρα και πολέμα μαζί μου». Μα ο κυρλαγόκαρδος ούτε να κουνήσει δεν μπορούσε και ο θείος βασιλιάς τον κλώτσισε με θυμό και αηδία και βγήκε από τη σκηνή του. Βλέποντας τους στρατιώτες του να φεύγουν, ο θυμός του έγινε μανία και άρχισε να τους χτυπά με το κοντάρι του. Κατόρθωσε να μαζέψει μερικούς και θέλησε να αντισταθεί φωνάζοντας: «Άνανδροι, που τρέχετε σαν τα αρνιά που τα κυνηγάει ο λύκος, γυρνάτε πίσω. Ελάτε γύρω στο βασιλιά σας να δείτε αν ξέρει αυτός να πολεμήσει και να σας προστατέψει». Με τις φωνές του σταμάτησε ακόμα μερικούς. «Στο ποτάμι τώρα», διέταξε. «Όπως πέρασαν αυτοί το νερό, θα το περάσουμε κι εμείς. Και όταν μας δουν να φτάνουμε στα σπίτια τους, θα σκορπίσουν σαν σπουργίτια. Εμπρός, παιδιά, στο ποτάμι». Μα το βασιλόπουλο τον είδε. Αντιλήφθηκε αμέσως την πανολεδρία που ακολουθούσε αν περνούσαν οι εχθροί στην αριστερή όχθη, όπου δεν έμενε ούτε ένας στρατιώτης. Με τους διαλεκτούς
έφτασε την ώρα που τσάκισε το μικρό σώμα που τη φύλαγε και οι πρώτοι εχθροί πηδούσαν στις πλωτές. Σπάσε τη γέφυρα, πρωτομάστορη, κόψε τα σκοινιά, φροντοφώνησε. Και αν κανένας από τους δικούς μας θέλησε να φύγει, ας τον πνίξει το ποτάμι. Από την αντικρινή όχθη τον άκουσε ο πρωτομάστορης, πετάχτηκε στη γέφυρα και με δυο τσεκουριές την έκοψε στη μέση. Και οι πλωτές χωρίστηκαν σε δυο μέρη. Οι εχθροί, βλέποντας κομμένο το δρόμο, θέλησαν να γυρίσουν πίσω. Μα έξαφνα από μέσα από τους συντρόφους του Βασιλόπουλου πετάχθηκε ένας νέος. Έτρεξε στο ποτάμι και με κίνδυνο της ζωής του, αψηφώντας τα κοντάρια των εχθρών, έκοψε τα σκοινιά που βαστούσαν ακόμα τις πλωτές δεμένες στη στεριά και η μισή γέφυρα παρασύρθηκε από το ρεύμα με όσους εχθρούς είχαν προφτάσει να πηδήξουν απάνω της. Και χάθηκε πάλι ο νέος ανάμεσα στους στρατιώτες. Σαν λεοντάρι πολεμούσε το Βασιλόπουλο και το παράδειγμά του έδινε καρδιά και στον πιο δειλό. Ο θείος βασιλιάς τον είδε και τον αναγνώρισε στη λάμψη της φωτιάς που έκαιε ακόμα στην ακροποταμιά. «Παιδιά», φώναξε στους δικούς του, «το άλογο μου, τα άρματά μου και την κόρη μου θα δώσω σε εκείνον που θα μου φέρει αυτό το παλικάρι, ζωντανό ή πεθαμένο». Όρμησαν οι διαλεκτοί του αξιωματικοί και στρατιώτες να τον αρπάξουν, μα το σπαθί του Βασιλόπουλου θέρισε τα κεφάλια ανοίγοντας κύκλο γύρω του. Μια μαχαιριά του είχε ανοίξει το μέτωπο, μα το Βασιλόπουλο εξακολουθούσε να πελεκά και οι εχθροί σαστισμένοι με την τόλμη του άρχισαν να δειλάζουν και να υποχωρούν όταν έσπασε το σπαθί του στα χέρια του. Άγριες φωνές ρίχθηκαν τότε πάνω του. Ένας του έπηξε τη λόγχη στον ώμο με τόση ορμή που το Βασιλόπουλο έπεσε στα γόνατα. Θα τον έσβαζαν βέβαια, αλλά έξαπνα πετάχτηκε ο ίδιος νέος που είχε κόψει τα σκοινιά της γέφυρας και με το σώμα του σκέπασε το Βασιλόπουλο. «Φύγε αφέντη», φώναξε. Σε μια στιγμή 10 σπαθιά τον τρύπησαν και σωριάστηκε ανέστητος και λυσμένος στο αίμα του. Μα αυτή η στιγμή είχε αρκέσει. Οι μυρολάτρες, βλέποντας το Βασιλόπουλο πεσμένο, έγιναν θηρία και με καινούργια ορμή ρίχθηκαν στους εχθρούς, τους έσπρωξαν πίσω, τους τσάκισαν και τους έτρεψαν σε φυγή. Ο ίδιος ο βασιλιάς τους μόλις πρόφτασε να σωθεί, βλέποντας τη μάχη χαμένη, πήδηξε στο άλογό του και ξέφυγε κατά τον κάμπο με τα συντρίμμια του στρατού του. Το Βασιλόπουλο, γονατισμένο στο κόμμα, αψηφώντας τις πληγές του, γύρευε να συνεφέρει τον νέο που με θυσία της ζωής του τον είχε σώσει. «Δώστε μου ένα φως», διέταξε, και του έφεραν αναμένο δαδί. Στη λάμψη της φλόγας αναγνώρισε το νέο της ταβέρνας. «Αυτός εδώ», μουρμούρισε. Πήρε από ένα πεθαμένο εχθρό το παγούρι και έχισε μερικές στάλες στα χωρισμένα χείλια του. Ο νέος άνοιξε τα μάτια, είδε το Βασιλόπουλο σκυμμένο απάνω του και χαμογέλασε. «Ωροφύλακας, ξυλοκόπος και Βασιλόπουλο», είπε με κόπο. «Βλέπεις, θυμήθηκα σαν ήλθε η ώρα τα λόγια μου. Βγήκε το Βασιλόπουλο και το ακολουθήσαμε όλοι». Έκλεισε τα μάτια του και έγειρε αργά το κεφάλι. Thank you.
τόση ώρα τους εχθρούς. Γύρισε και μη βλέποντας το Βασιλόπουλο, ρώτησε πού ήταν. Μα δεν ήξεραν να του πούν. Με ανησυχία τον αναζητούσε εδώ και εκεί, όταν μερικοί στρατιώτες που βρίσκονταν κοντά στη σκηνή του Θείου Βασιλιά τον φώναξαν. «Έλα εδώ, Κυρκακομοιρίδη, σε θέλουμε να σου δείξουμε κάτι», είπαν. Και όλοι μαζί ξεκαρδίστηκαν στα γέλια. Ανάμεσά τους βαστούσαν έναν άνθρωπο από τις μασχάλες. Το κεφάλι του ήταν πεσμένο μπροστά, τα μαλλιά του άνω κάτω. Το πλούσιο φελουδένιο φυσινή του ρούχου κάτασπρο μου τη σκόνη. Και μόλις έκαναν οι στρατιώτες να τον αφήσουν, έπεφτε χάμω. «Τι είχε αυτός ο δυστυχισμένος?» ρώτησε ο Κακομοιρίδης. «Πληγωμένος είναι ή άρρωστος?» Οι στρατιώτες ξέσπασαν πάλι σε γέλια. «Ούτε τόνα, ούτε το άλλο», αποκρίθηκαν. «Μόνο τρέμει από το φόβο του». Ο Κακομοιρίδης σίμωσε και θέλησε να διώξει τους στρατιώτες και να αφήσει ελεύθερο τον άνθρωπο. Μα μόλις τον είδε, κοντοστάθηκε. «Ο δικαστής», φώναξε. Καθώς άκουσε ο κεχλαγόκαρδος τη φωνή του Κακομοιρίδη, κόπηκαν ολότελα τα γονατά του και γλιστρώντας από τα χέρια των στρατιωτών, ξαπλώθηκε στα γόνατα. «Πού ήταν?» ρώτησε ο Κακομοιρίδης. «Πώς δεν έφυγε με τους άλλους?» «Μη ρωτάς πώς τον βρήκαμε», είπε ένας στρατιώτης. «Μπήκαμε στη σκηνή του Βασιλιά να μαζέψουμε τα πράγματα και να τα πάμε στο Βασιλόπουλο, όταν είδαμε εκεί ένα κάθισμα σκεπασμένο με γαλί. Ένας φίλος μου κάθισε να ξεκουραστεί και έξαφνα το κάθισμα και γκρεμίστηκε και ο φίλος μου έπεσε ανάσκελα. Τρομάξαμε, μη τύχει και σπάσαμε τίποτα πολύτιμο και βιαστικά σηκώσαμε το γαλί και τι να δούμε, την αφεντιά του, μισοπεδαμένο από το φόβο». Ο Κακομοιρίδης τον κοίταξε με αηδία. «Μαζέψτε τον και φέρτε τον στο Βασιλόπουλο», πρόσταξε. «Η αφεντιά του θα τον δικάσει». Και πήγε πάλι να γυρέψει το Βασιλόπουλο. Τον βρήκε καθισμένο σε ένα κορμό δέντρου με το κεφάλι μαντιλοδεμένο. Ένας στρατιώτης που βρέθηκε να είναι γιατρός έπλαινε και έδαινε την πληγή του ώμου του. Στα πόδια του ήταν ξαπλωμένο το αιματωμένο σώμα του νέου και το Βασιλόπουλο τον έδειξε του Κακομοιρίδη. «Σκοτώθηκε για να με σώσει», είπε με βραχνή φωνή. «Έκανε εκείνο που θα κάναμε όλοι», αποκρίθηκε ο Κακομοιρίδης. Η μέρα άρχισε να γλυκοχαράζει. Οι άντρες, κουρασμένοι και πεινασμένοι, μάζευαν από τις σκηνές των εχθρών ό,τι έβρισκαν να φάνε και ετοιμάζονταν να πέσουν να κοιμηθούν. Εκείνη την ώρα έφτασαν μερικοί στρατιώτες σέρνοντας μαζί τους τον Κυρλαγόκαρδο. «Όχι τώρα», τους είπε ο Κακομοιρίδης. «Ο αφέντης είναι αποκαμωμένος». Μα το Βασιλόπουλο τον άκουσε και θέλησε να μάθει τι έτρεχε. Σαν είδε και αναγνώρισε το δικαστή, διέταξε να τον φέρουν μπροστά του. «Κυρλαγόκαρδε, έχεις καμιά εξήγηση να μας δώσεις πώς βρέθηκες εδώ?» τον ρώτησε. Ο ατάραχος τρόπος του Βασιλόπουλου καθησύχασε τους φόβους του Κυρλαγόκαρδου και αμέσως ξαναθάρεψε. «Αχ, αφέντη μου», κλάφτηκε. «Αν ήξερες τι τράβηξα αφότου δεν σε είδα. Έφυγα ο Κακομοίρης για να σωθώ από τον Πανουργάκο που θα με σκότωνε αν μάθαινε όσα σου είπα. Μα από τη μια τρομάρα έπεσα σε
σε όλα ο Κάρδος. Και θύμωσε ο βασιλιάς ο θείος σου και μένεσαι σε ένα άλλο και με έφερε αλυσοδεμένος εδώ. Ο Θεός με λυπήθηκε και σε έβγαλε νικητή και με έσωσε σαν τα χέρια αυτού του σκληρού βασιλιά. Σταυροκοπήθηκε, σκούπισε τα μάτια του και επανέλαβε με τρεμουλιάρικη φωνή. Ο Θεός με λυπήθηκε. Το βασιλόπουλο έβγαλε από την τσέπη του ρούχου του ένα σαρουκλιασμένο αιματωμένο χαρτί. Το ξεδίπλωσε και το άπλωσε μπρος του δικαστή. «Το αναγνωρίζεις αυτό?» ρώτησε. Καθώς έριξε ο Λαγόκαρδος μια ματιά και αναγνώρισε το γράμμα που είχε γράψει του πανουργάκου, έγινε πράσινος και έπεσε στα γόνατα. «Συγχώρνα μ' αφέντη, λυπήσουμε», φώναξε τρέμοντας. «Λαγόκαρδε», είπε το βασιλόπουλο αργά προφέροντας τις λέξεις, «επρόδωσες την πατρίδα. Στο όνομα της πατρίδας σε καταδικάζω να πεθάνεις με το θάνατο του προδότη και να κρεμαστείς». «Λυπήσουμε», ξεφώνησε ο προδότης. «Συγχώρεση». Και λεϊνός με πρόσωπο αναλυμένο από τον τρόμο κυλίστηκε στα πόδια του βασιλόπουλου γυρεύοντας να τα φιλήσει. Το βασιλόπουλο σηκώθηκε αειδιασμένο. «Η πατρίδα σε καταδικάζει», είπε, και γυρνώντας τους στρατιώτες του, «κάνετε το χρέος σας», πρόσθεσε σοβαρά και γύρισε να φύγει. Κάποιος στρατιώτης έριξε ένα σκοινί στο κλαδί του δέντρου εκεί μπροστά. «Όχι εδώ», είπε το βασιλόπουλο, δείχνοντας τον πεθαμένο νέο. «Ετούτη είναι τιμημένη γη». Οι στρατιώτες έσυραν το Λαγόκαρδο στην ακροποταμιά στα πόδια μιας ψηλής βαλανιδιάς. Και πριν βγει ο ήλιος, ο προδότης είχε πληρώσει την αμαρτία του. Κάτω το ποτάμι και κάθε λίγο σκούπισε τα μάτια της
βασιλιάς γύρισε με ορμή. «Τι, εσύ είσαι επιτέλους», είπε μισοθυμωμένος, μισοχαρούμενος. «Καιρός ήταν να θυμηθείς να γυρίσεις στο πατρικό σου. Δεν συλλογέσαι και εμάς εδώ τι τραβούμε. Μόνο στη χώρα μου γυρίζεις. Να, ωραία πράγματα γίνηκαν όσο έλειπες. Οι αδελφές σου ξεπόρτισαν μαζί με τις παρακόρες». «Ναι», πρόσθεσε η βασίλισσα χωρίς να σηκωθεί, παραδομένη στην κορώνα της. «Και φύγανε οι άκαρδες χωρίς να με πάρουν και μένα μαζί». Το βασιλόπουλο έστεκε σαν ζαλισμένο. «Και πού πήγαν?», ρώτησε. «Όσα ξέρεις, τόσα ξέρω», αποκρίθηκε ο βασιλιάς με μεγάλες χειρονομίες. «Φύγανε χωρίς να μας πούνε τίποτα και πήραν μαζί τους όσο φαγή περίσσευε από χθες και σήμερα δεν έχουμε τίποτα να φάμε». «Έχουμε, πατέρα», είπε η Ειρηνούλα σκουπίσοντας τα μάτια της που όλο ένα ξαναγέμιζαν δάκρυα. «Μάζεψα αυγά στο δάσος και έβρασα ξυνήθρα. Να δεις, θα σου κάνω ωραία σούπα». «Βέβαια, με χόρτα τώρα θα ζούμε», είπε ο βασιλιάς. «Και με τη χόρτα, αγριόχορτα». Και γυρνώντας στο γιο του, ρώτησε απότομα. «Εσύ τουλάχιστον συλλογίστηκες να σκοτώσεις κανένα αγριόπουλο?» «Όχι», αποκρίθηκε το βασιλόπουλο. «Δεν πρόφτασα». «Α, με βέβαια, με τους ξένους γυρνάς. Και τι ξένους? Ένα σωρό προστιχιάριδες και τους δικούς σου ούτε τους συλλογίζεσαι», είπε ο βασιλιάς. Μα έξαφνα, αλλάζοντας τόνο, ρώτησε. «Αλήθεια πες μου, τι έκανες χθες με όλους αυτούς τους λυσσασμένους? Και τι έπαθε το κεφάλι σου? Σε χτύπησαν αυτοί? Πώς τους ξεφορτώθηκες?» «Δεν τους ξεφορτώθηκα», είπε με συγκίνηση το βασιλόπουλο. «Τους οδήγησαν στη μάχη και πολέμησαν σαν λιοντάρια και νίκησαν και έσωσαν το βασιλείο σου και πέθαναν, πατέρα, για να γλιτώσει ο γιος σου». Ο βασιλιάς σταμάτησε, κάπως ντροπιασμένος για τα ασυλλόγιστα λόγια που είχε πει. «Πώς? Έγινε μάχη?», ρώτησε μαγκωμένος. «Μα γιατί δεν το έλεγες πρωτύτερα?» «Και συμπληγώθηκες», αναφώνησε η Ειρηνούλα, γυρεύοντας να συγκρατήσει τα αναφιλητά της. Το βασιλόπουλο διηγήθηκε τότε πως έφτιασε ο πρωτομάστορης το γεφύρι, πως τη νύχτα πέρασαν οι στρατιώτες του και έπεσαν στο κοιμισμένο στρατόπεδο και έτρεψαν τους εχθρούς εφήγη μαζί με τον βασιλιά τους. Είπε με τι ανδρεία πολέμησαν ως το πρωί, με αγροτικά εργαλεία αντίς όπλα, χωρίς φαγή, κουρασμένοι, αποκαμωμένοι, κι όμως ως το θάνατο αφοσιωμένοι στο βασιλόπουλο που τους οδηγούσε. Ο βασιλιάς τον άκουε, πρώτα με έκπληξη και ύστερα με συγκίνηση και στο τέλος με τέτοιον ενθουσιασμό που δεν βαστάχτηκε πια και άρπαξε το γιο του στην αγκαλιά. «Εσύ τους έκανες τέτοιους», φώναξε. «Εσύ τους ξύπνησες. Εσύ είσαι άξιος να τους κυβερνήσεις. Θα σε κάνω εσένα βασιλιά». Εκείνη την ώρα έφτανε και ο Πολύκαρπος. «Αφέντη», είπε, «οι στρατιώτες πεινούν. Πήγαμε στο μπακάλι της πλατείας να πάρουμε ελιές και κουκιά, μα δεν θέλει, λέει, να δώσει τίποτα χωρίς πληρωμή και κανένας δεν έχει λεφτά, γιατί κανένας δεν δούλεψε χθες. Τι να κάνουμε?» Το βασιλόπουλο έλυσε από τη μέση του μια φαρδιά πέτσινη ζώνη και έβγαλε ένα-δυο φλουριά. «Να πληρώσετε τα κουκιά και τις ελιές», είπε, «και να φάνε οι στρατιώτες όσο θέλουν. Για σήμερα αυτά φτάνουν. Αύριο βλέπουμε τι θα γίνει». Ο βασιλιάς, καθώς είδε τα φλουριά, ενθουσιάστηκε. «Πού τα βρήκες?», ρώτησε χαρούμενος.
στη ζώνη. Ο Πολύδωρος τα πλήρωσε με τη ζωή του, πρόσθεσε συγκινημένος. Θα ξοδευτούν ως το τελευταίο για την πατρίδα. Πώς θα τα ξοδιάσεις, ρώτησε ο βασιλιάς δυσαρεστημένος. Τι άλλο έχεις πια να κάνεις, ο εχθρός έφυγε και πάει. Ο εχθρός δεν έφυγε και ας μη φαίνεται, είπε το βασιλόπουλο. Μα κι αν είχε φύγει πέρα από τα σύνορα, ούτε αυτό θα αρκούσε, γιατί δεν έχουμε κάστρα, ούτε στρατό να τον εμποδίσουμε να ξανάρθει. Και με αυτά τα φλουριά ελπίζεις να χτίσεις κάστρα και να οπλίσεις στρατό, ρώτησε ο βασιλιάς ξεκαρδισμένος στα γέλια. Μα παιδί μου, για να κάνεις αυτά που λες, θέλεις στέρνες γεμάτες φλουριά και πάλι δεν φτάνουν. Θα αρχίσω με αυτά, είπε το βασιλόπουλο, και ώσπου να τελειώσω, ίσως βρω κι άλλα. Πού, μα πού, ρώτησε ο βασιλιάς που άρχισε πάλι να θυμώνει. Συλλογισμένο το βασιλόπουλο, ίσως δουλεύοντας τη γη που θα μας τρέψει, σε μερικά χρόνια δηλαδή, και ωστόσο θα τρώμε σούπες από ξυνίδρα που θα μας τις βράζει η Ειρηνούλα. Το βασιλόπουλο σήκωσε το κεφάλι. Ναι πατέρα, είπε με δύναμη, για μερικά χρόνια ο τόπος όλος θα τρώει σούπες από ξυνίδρα και θα του δώσουμε εμείς το παράδειγμα, ώσπου να ξαναμάθει πάλι η γη να μας δίνει τα πλούτη της. Και συλλογισμένος κατέβηκε το βουνό και τράβηξε κατά το στρατόπεδο. Ως του χρειάζονταν πλουριά, το ήξερε, μα πού να τα βρει. Κοίταξε γύρω του και μαύρη λύπη του γέμισε την καρδιά, βλέποντας τους ακαλλιέργητους κάμπους, τους δρόμους ολαγκάδια και λάκους και τα ερυπωμένα χωριά που μια φορά ήταν κατοικημένα και πλούσια. Περνούσε από το δάσος, μπήκε μέσα και κάθισε στα χόρτα να ξεκουραστεί. Παρακάτω ένα ριάκι μουρμούρισε γλυκά κυλώντας τα κρυσταλλένια νερά του ανάμεσα στα πυκνά χαμόδεντρα. Το βασιλόπουλο με το νου του λογάριασε πόσες μέρες μπορούσε να δρέψει τους στρατιώτες του με τα φλουριά του Πολύδωρου. Και όταν θα τα είχαν πάγει όλα, πώς θα ζούσαν εργάτες και στρατιώτες. Αχ, να είχα πλούτη, να είχα πλούτη, στέναξε με καημό. Φώναξε το βασιλόπουλο. Έτρεξε στα χαμόδεντρα, παραμέρισε τα κλαδιά και είδε τη γνώση που γονατισμένη στο ριάκι έπλαινε ρούχα. Δεν περιμένες να με δεις εδώ, ρώτησε εκείνη γελαστή. Όχι, το σπίτι σου είναι τόσο μακριά. Γιατί έρχεσαι εδώ να τα πλύνεις? Δεν είμαστε πια στο σπίτι μας, που ήταν πολύ κοντά στο ποτάμι, αποκρίθηκε η γνώση. Φύγαμε σαν πέρασαν νύχτροι τα σύνορα, ήρθαμε εδώ και κρυφτήκαμε στο δάσος με την αγελάδα μας, τις κότες μας και ό,τι άλλο μπορέσαμε να σηκώσουμε. Μα πες μου εσύ, τι έχεις που σε στεναχωρεί? Μου χρειάζονται φλουριά, τόσα που να γεμίσουν μια στέρνα και δεν έχω παρά αυτά, είπε το βασιλόπουλο δείχνοντας τη ζώνη του. Τι να πρωτοκάνω με τόσα λίγα? Να αγοράσεις σιτάρι, κρυδάρι, κουκιά, ρύζι και ό,τι άλλο μπορείς να σπείρεις, αποκρίθηκε η γνώση. Να βάλεις τους στρατιώτες σου να δουλεύουν τα χωράφια την ώρα που δεν πολεμούν. Να πάρεις εργάτες να σου στρώσουν καινούριους δρόμους και να χτίσουν αποθήκες όπου θα φυλάξεις τα γεννήματα για να τα ξαναμοιράσεις το χειμώνα όταν το δάσος θα είναι.
με χιονοσκέπαστο και αγριόχορτα δένα φυτρώνουν. Και ωστόσο το δάσος με το κυνήγι του, ο κάμπος με τα χόρτα του και το ποτάμι με τα ψάρια του θα μας τρέφουν, διέκοψε με ενθουσιασμό.